Επιστρέψτε εδώ στο Αλήθειες και την Κόρινα Ζολά και ορκίζομαι στο Σύνταγμα και στους νόμους. Ονομάζεται το νέο βιβλίο του βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας και το Μεάρχη Μακεδονίας και Θράκης του κόμματος Θεόδωρου Καράογλου, που θα παρουσιαστεί την Κυριακή 16 Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καράογλου. Καλή σας μέρα, κύριε Καράογλου. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα, κυρία Ζολά. Καλώς σας βρίσκω σε εσάς, τους συνεργάτες, στους φίλους από τη Χαλκιδική που μας ακούνε. Έτσι και βεβαίως θα τα πούμε για την Κυριακή, ελπίζω, πρώτο Θεός από κοντά. Βεβαίως. Λοιπόν, ορκίζομαι στο Σύνταγμα και στους νόμους. Έτσι, οι βουλευτές ορκίζονται στο Σύνταγμα και στους νόμους και θα ρω πως θα είναι η πρώτη ερώτηση που σας κάνουν όλοι, έτσι. Ναι, ναι, προσέξτε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί δεν θέλω να με περνάει κανένα για καβαλμένο, για ψώνιο, για μοροφιλόδοξο που θέλει να γίνει συγγραφέα. Θεωρώ ότι έχετε μια τέτοια εικόνα που δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιο να σκεφτεί κάτι τέτοιο για εσά. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν το εξή, για να μην παρεξηγούμε. Εγώ ούτε συγγραφέα είμαι, ούτε κάνω τη συγγραφέα. Αισθάνομαι τον εαυτό μου μετά από αρκετά χρόνια ανασχόληση με τα κοινά σαν ένα ενεργό πολίτη, που κατά την άποψή μου οφείλω να καταθέσω την άποψή μου για ένα μείζον ζήτημα, όπως είναι το ζήτημα της ριζικής αναθεώρησης του συντάγματος, του καταστατικού χάρη της λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Και αυτό το πράγμα κάνω. Το βιβλίο μου δεν υπακούει σε εμπορικούς κανόνες, δηλαδή δεν το έγραψα για να το πουλήσω, γιατί δεν το πουλάω, το δωρίζω. Όποιον θέλει. Να ξέρετε ότι έχω μια λίστα, έτσι μου το ζητήσανε. Με μεγάλη χαρά. Όσοι είναι στην εκδήλωση, εννοείται ότι θα το πάρουν δωρεάν, και όσοι άλλοι θέλουν μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο μου και να του το στείλουμε χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμιά χρέωση. Έτσι, ναι. Δωρίζεται το βιβλίο. Γιατί το έκανα? Γιατί θεωρώ ότι είναι μείζον πολιτικό θέμα να συζητήσουμε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί μετά από 41 χρόνια που έχουμε το ισχύον σύνταγμα, το 1975 ψηφίστηκε το συγκεκριμένο σύνταγμα, το οποίο έχει τη σφραγίδα του αείμνηστου Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή, παρά τις τρεις αναθεωρήσεις που κατά καιρούς γίναν, 1985, 2000, 2008, οι αναθεωρήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα ρηχές, δεν έχουν κάτι σημαντικό, και θεωρώ ότι μετά από 41 χρόνια χρειάζεται μια βαθιά τομή και μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του συντάγματος. Έχουν αλλάξει και τα χρόνια. Έτσι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, και δυστυχώς, ενώ τότε ήταν ένα άκρος προοδευτικό σύνταγμα, δημοκρατικότατο και εξακολουθεί να είναι δημοκρατικό σύνταγμα, αλλά τώρα οι καιροί το έχουν ξεπεράσει. Τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Οφείλουμε λοιπόν να κάνουμε μια βαθιά μεταρρύθμιση, και γι' αυτό το λόγο καταθέτω τις προτάσεις μου, που δεν διεκδικούν το αλάθητο, δεν το διεκδίκησα ποτέ σαν άνθρωπος. Από φύση είμαι συνετικός άνθρωπος και άνθρωπος χαμηλών τόνων και μετριοπαθής. Φαντάζομαι πως το παραθέτετε κιόλας και για διαβούλευση. Ακριβώς, δηλαδή, έτσι. Τις βάζω στο δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Θέλει θάρρος για να καταθέσει την άποψή σου εγγράφω σε δημόσιο διάλογο, γιατί θα υποστήσει την ανάλογη κριτική, καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη. Έχω μάθει στη ζωή μου να δέχομαι την κριτική, είναι απαραίτητο και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Λοιπόν, τις καταθέτω. Αυτό θα κάνουμε και την Κυριακή 11 ώρα στον Πολύγυρο. Θα είναι η πέμπτη παρουσίαση μετά από Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Κιλκίες και Σέρες. Ερχόμαστε στον Πολύγυρο και θα συνεχίσουμε σε πολλές πόλεις ακόμη. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το πάνελ που θα έχουμε στον Πολύγυρο θα είναι εξαιρετικό. Θα είναι ο Κώστας Τσιάρας, ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Καρδίτσας. Mm-hmm. Θα είναι ο Στέλιος Ζωγράφος, τον οποίο δεν νομίζω να χρειάζεται να πω πολλά, δήμαρχος Πολυγύρου, τέος νομάρχης και ένας έγκριτος και καταξιωμένος δικηγόρος της Χαλκιδικής. Και βεβαίως ο Δημήτρης Γαρούφας, ο οποίος Δημήτρης Γαρούφας είναι πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ένας επίσης έγκριτος και καταξιωμένος δικηγόρος. Θα γίνει μια συζήτηση ανοιχτή και δημοκρατική. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί, να ρωτήσει, με χαρά. Θα υπάρχει και αυτό το κομμάτι, δηλαδή. Βεβαίως υπάρχει. Γιατί σας είπα ότι θέλουμε να ακούσουμε και τις απόψεις των πολιτών, γιατί το βιβλίο μου κατατίθεται για διαβούλευση, για συζήτηση με τους πολίτες. Να ακουστούν διαφωνίες, να ακουστούν συμφωνίες, να ακουστούν συμπληρωματικές ή άλλου είδους προτάσεις, γιατί θεωρώ ότι μέσα από το διάλογο αυτό σίγουρα κάτι θα κερδίσω. Μάλιστα. Να πάμε, επειδή ακριβώς η επόμενη ερώτησή μου ήταν για το σκεπτικό που γράψατε το βιβλίο, αλλά μου την απαντήσατε ήδη αυτή την ερώτηση, θα ήθελα να σας να φύγουμε λίγο από το βιβλίο, γιατί όλα αυτά θα τα δούμε την Κυριακή. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, να πάμε στους πληστηριασμούς, να πάμε στις περικοπές συντάξεως, να πάμε στην υπέρμετρη φορολόγηση που συζήτησα πριν από λίγο. Έλεγα το εξής, ότι και εγώ αλλά και πάρα πολλοί πολίτες αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουν είναι να δουλεύουν, όσοι έχουν δουλειά, έτσι, όσοι έχουν δουλειά, και στο τέλος του μήνα να πληρώνουν την εφορία. Έτσι είναι.
Και σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να μην πληρώνω την εφορία και να έχω ένα καλύτερο αυτοκίνητο από αυτό που έχω, που δεν μπορώ, που δεν ξέρω αν θα με πάει 5 χιλιόμετρα, ας πούμε. Να αλλάξετε επιπλέον. Έτσι, βεβαίως. Να πάρετε καινούργια ρούχα. Σαφώς. Με λίγα λόγια, να τονώσετε την πραγματική οικονομία που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και που δυστυχώς, λόγω του ότι το 80% των χρημάτων μας πηγαίνουν για φόρους, δεν φτάνουν για οτιδήποτε άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και προσέξτε, στο τρίτο μνημόνιο έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Δεν μας έχουν γνωρίσει τις διαδικασίες για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους που μας έχουν θέσει. Μας έχουν γνωρίσει στόχους και μας λένε ότι, για παράδειγμα, έτσι, το 2016 πρέπει να έχετε πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή τα έσοδα να είναι περισσότερα από τις δαπάνες, κατά 900 εκατομμύρια, 0,5% το ΕΠ, το ακαθάριστο χώριο προς 180 δισεκατομμύρια, οπότε είναι 900 εκατομμύρια. Το 2017 μας λένε ότι πρέπει να έχουμε πλεόνασμα 1,75% το ΕΠ, δηλαδή 3,2 δις. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι εφικτή στόχη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν νομίζω ότι είναι εφικτή. Προσέξτε τώρα. Εμείς για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που ακολουθεί η κυβέρνηση, που για μας, τη Νέα Δημοκρατία, είναι λάθος. Τι κάνει δηλαδή. Είχατε ακολουθήσει κι εσείς αυτόν τον τρόπο όμως, έτσι. Στο παρελθόν, ναι, μπορεί να είχαμε κάνει κι εμείς το λάθος, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. Τι κάνει. Προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδα, αυξάνοντας φορολογικούς συντελεστές ή επιβαρύνσεις φορολογικές σε βάρος των πολιτών. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό είναι λάθος. Γιατί? Γιατί υπάρχει και ο άλλος τρόπος για να πετύχουμε το στόχο. Και ποιος είναι αυτός? Να μην ψάξουμε τον τομέα των εσόδων, που θεωρούμε ότι πλέον οι πολίτες έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν περαιτέρω δυνατότητα να πληρώσουν άλλους φόρους, και να ψάξουμε τον τομέα των δαπανών και να δούμε τι μπορούμε να περικόψουμε από δαπάνες. Και πρόσφατα στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια πρόταση, η οποία είναι μια πρόταση ρεαλιστική, που στόχο έχει την ανάπτυξη, και την ανάπτυξη την πετυχαίνουμε όταν μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές και όχι όταν τους αυξάνουμε. Γιατί σας είπα, αν μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις, αυτόματα ο επιχειρηματίας, ο οποίος τώρα σκέφτεται μήπως πρέπει να την κάνουν για τη Βουλγαρία ή για τα Σκόπια που έχουν φορολογικό συντελεστή 10%. Και έχουμε χάσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Έχουμε χάσει χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν πάει εκεί. Θα σκεφτεί να μείνει και εδώ. Αν μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, τον έμφυα και τα λοιπά για τους πολίτες, τότε θα σκεφτείτε εσείς, α, το σαλόνι στο σπίτι είναι παλιό, μήπως πρέπει να το αλλάξω. Οπότε θα δώσετε χρήματα σε έναν άλλο επαγγελματία, θα πληρώσετε ΦΠΑ, δηλαδή θα κινηθεί η πραγματική οικονομία, κάτι που δεν γίνεται. Εμείς λοιπόν αυτή την πολιτική πρόταση καταθέτουμε. Θεωρούμε ότι είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση η λογική της αύξησης των φορολογικών εσόδων με αύξηση των φορολογικών συντελεστών που κάνει η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ψάξουμε τον τομέα των δαπανών. Το τονίζω για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, γιατί κάποιοι προσπαθούν με την προπαγάνδα να δημιουργήσουν μια ψεύτικη εικόνα, χωρίς να απολυθεί κανένας δημόσιος υπάλληλος, αλλά με τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων μέσω των συνταξιοδοτήσεων και με μια κινητικότητα που πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή κάποιος... Αυτό εννοείται δαπάνες, δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Με μειώσεις από εκεί, με μειώσεις από άλλους τομείς όπου δεν χρειάζεται, όπου περισσεύουν κάποια χρήματα και μπορούν να γίνουν οικονομίες κλίμακες, με εξορθολογισμό των δαπανών των ΔΕΚΟ, των δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, όπου πολλές φορές γίνονται ακόμη και τώρα στην Ελλάδα της κρίσης πάρτι που μπορούν να μειωθούν έτσι και να περισσεύουν κάποια χρήματα, με μια σειρά τέτοιων δράσεων, οι οποίες δεν θα ενοχλήσουν το κοινωνικό σύνολο, αντίθετα θα το ωφελήσουν, με την έννοια ότι θα εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι για να πετύχουμε τους στόχους των πλεονασμάτων που μας έχουν βάλει και κυρίως για να μειώσουμε τις φορολογικές επιβαρύνσεις που είναι απαραίτητο για να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Τώρα για τους πληστηριασμούς που τόσος πολύ μεγάλος λόγος γίνεται, τι ακριβώς, ποια είναι ακριβώς η αλήθεια? Εμείς λέμε ότι υπάρχει θεσμικό πλαίσιο το οποίο είχε φέρει παλαιότερα η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Νίκο το Δένδια, τότε υπουργό, που έχει κατοχυρώσει το ζήτημα αυτό, και απλά η κυβέρνηση δεν είχε παρά να παρατείνει την προστασία από πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας μέχρι και 31/12/17. Η δικιά μας θέση είναι αυτή. Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, νόμος Δένδια του 2013, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια παράταση της ισχύως του και για προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι 31/12/17. Προσέξτε, η κυβέρνηση λέει ότι θα το αντιμετωπίσει και προσπαθεί τώρα να ανακαλύψει τον τροχό ή την Αμερική, όταν αυτά έχουν ανακαλυφθεί προ πολλών χιλιάδων ετών ο τροχός και πριν από αρκετές εκατονταετίες η Αμερική. Λοιπόν, επίσης η κυβέρνηση λέει τώρα ξαφνικά ότι μέχρι το 2018 είναι προστατευμένα από τα funds οι πληστηριασμοί των κατοικιών. Μα συγγνώμη, όταν ήταν κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς πρωθυπουργός της χώρας και κυβέρνηση της Εθνικής Συνεργασίας, δεν υπήρχε καν τέτοιο ζήτημα.
Άρα λοιπόν η κυβέρνηση γιατί πανηγυρίζει? Γιατί απλά πέτυχε το 16 και το 17 να εξαιρεθούν από τους πληστηριασμούς και από τα φάντς τα ξένα κεφάλαια τα οποία μπορούν να πάρουν την ακίνητη περιουσία των Αυτό ήταν πολιτών. Δηλαδή ήδη δεδομένο, το είχαμε δηλαδή έτσι. Είχαμε την απόλυτη προστασία και αναγκάστηκε η κυβέρνηση τώρα να δεχθεί τους πληστηριασμούς από τα ξένα κεφάλαια από τα φαντς, αλλά από μία πρώτου λέει του 18 και πανηγυρίζει γι' αυτό, όταν δεν υπήρχε κάτι και το έβαλε στην ατζέντα. Αλλά πέραν το ότι σας λέω, το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Γιατί όμως χθες ανακοινήθηκε τόσο πολύ αυτό σοβαρά και ακούστηκε και τα λοιπά, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας? Απλά γιατί χθες ξεκινούσε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και γιατί ο Πρωθυπουργός ήθελε να έχει, έτσι να μην έχει αντιδράσει μέσα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ από κάποιους ανθρώπους που ακόμα εξακολουθούν και έχουν ευαισθησίες και θα βάλουν το ζήτημα αυτό. Ανακοίνωσε λοιπόν από το πρωί, ανακοινώθηκε ότι σκοπεύουν σύντομα να φέρουν θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μόνο και μόνο έτσι ώστε αν κάποιος, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ βάλει το ζήτημα προστασίας της πρώτης κατοικίας, να το απαντήσουν. Μα ήδη άκουσε προχθές τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι ετοιμάζεται νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα κατατεθεί. Με λίγα λόγια, γίνεται για επικοινωνιακούς και δι για επικοινωνιακούς εσωκομματικούς λόγους αυτή η διαδικασία και όχι για να αντιμετωπίσει πραγματικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα, σας είπα, με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δεν χρειάζεται άλλη νομοθεσία, με το νόμο Δένδια του 2013 μπορούσε να αντιμετωπιστεί, αρκεί να υπήρχε μια τροπολογία σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο που θα έλεγε παρατείνεται η ισχύ του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι 31/12/17, όπως λέμε και εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχω και άλλες ερωτήσεις, έχουμε τώρα το συνέδριο, έχουμε την κυρία Γεροβασίλη που μίλησε για δομικό ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό? Είναι δικαίωμα του εκάστοτε πρωθυπουργού να κάνει ανασχηματισμούς. Μα κάνει, θα τα καταφέρει? Γιατί έχω την αίσθηση ότι όλοι οι υπουργοί είναι καλά κολλημένοι στις καρέκλες τους. Ναι, φοβάμαι ότι είναι όμοιρος των κομματικών ισορροπιών ο πρωθυπουργός. Μακάρι όμως να κάνει ένα ανασχηματισμό και να βάλει χρήσιμα έτσι, άτομα, γιατί υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι πραγματικά βαρύδια. Για παράδειγμα, εγώ δεν εκφράζομαι εύκολα και δεν αναφέρω ονόματα, αλλά θεωρώ ότι για την αισθητική της χώρας μου, για τη χώρα μου, αυτή που αγαπάω πάνω απ' όλα την Ελλάδα, θεωρώ ότι να είναι υπουργοί τύπου Πολάκη είναι ντροπή. Έτσι, δεν αναφέρω κανένα άλλον μου, υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι, αλλά αυτό είναι το ακραίο παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι χυδαίος, τραμπούκος και προφανώς δεν έπρεπε να είναι και στην κυβέρνηση. Έτσι, ξεκάθαρα αυτό. Και νομίζω ότι ούτε στην αισθητική του Πρωθυπουργού ταιριάζει και είναι κρίμα που για τους κομματικούς λόγους, στις κομματικές ισορροπίες εξακολουθεί και τον κρατάει. Αλλά από εκεί πέρα, εγώ πιστεύω ότι όσο ανασχηματισμούς, κυρία Ζολάν, κάνει ο Πρωθυπουργός, αν δεν αλλάξει η πολιτική, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Φταίει η πολιτική που ακολουθούν. Είναι μια λάθος πολιτική γιατί προσπαθούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το δημόσιο τομέα. Το κράτος το ελληνικό χρεοκόπησε λόγω του ευρύτατου δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να κινηθούμε στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, να περιορίσουμε όσο γίνεται το δημόσιο τομέα. Και όμως δεν το κάνουμε αυτό και δυστυχώς κινούμαστε στην ίδια λογική και πάλι. Αυτό λοιπόν δεν θα οδηγήσει πουθενά. Χρειάζεται να αλλάξει πολιτική. Και γιατί η παρούσα κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, έχουν ιδεολειπτικούς λόγους και είναι κολλημένοι η μέρα με την ιδεολογία τους που τα θέλουν όλα κρατικά, η δε με το άγχος τους και την αγάπη τους για την καρέκλα να παραμένουν στην εξουσία, δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζονται εκλογές για να αλλάξει κυβέρνηση και να αλλάξει ριζικά η πολιτική. Και επειδή ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή, με προλαβαίνετε πάντα. Λοιπόν, αλλά λέω πολλά. Λοιπόν, είναι πολύ καλός ο διάλογος μαζί σας. Βλέπετε λοιπόν προσφυγή στις κάλπες, γιατί από ό,τι δηλώνει η κυβέρνηση, λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και τελικά θέλει ο κόσμος εκλογές. Θα σας πω τι πιστεύω, τι εύχομαι και τι βλέπω. Ναι. Εγώ πιστεύω και το λέω στο βιβλίο μου ότι συνταγματικά πρέπει να κατοχυρωθεί η τετραετία. Δηλαδή η λογική του ότι 6 μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές να ζητάμε εκλογές και να πηγαίνουμε σε εκλογές είναι μια λάθος. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Είναι τραγική. Ναι. Πρέπει να σταματήσει και πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά αυτό. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Αυτό είναι που πιστεύω. Το τι εύχομαι. Εύχομαι να γίνουν σήμερα εκλογές, αν είναι δυνατόν. Γιατί θεωρώ ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι μια κακή κυβέρνηση. Και το κόστος των όποιων εκλογών, το οποίο αποτιμάται, εν πάση περιπτώσει, 100-150 εκατομμύρια, αν γίνουν πλουσιοπάροχες εκλογές, είναι πολύ μικρότερο από το κακό που κάνει η παρούσα κυβέρνηση. Και το τι βλέπω, θα σας πω. Σας είπα τι πιστεύω, τι εύχομαι, τώρα σας λέω τι βλέπω. Δεν βλέπω πολιτικές εξελίξεις. Εγώ θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι γαντζωμένη στην εξουσία. Όταν τους φτύνουν, λένε τι ωραία ψυχάλα μας ρωσίζει είναι αυτή, έτσι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα και θα το τραβήξουν όσο του μπορούν. Έως ότου η κοινωνία αντιδράσει δυναμικά και αποφασίσει, έτσι, αναγκαστούν να συρθούν στις εκλογές. Αλλά φυσιολογικά και ομαλά να πει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Τσίπρας,
πρέπει να πάμε σε εκλογές, δεν το πιστεύω. Τελικά έχει πολύ γλυκά η καρέκλα, έτσι. Προφανώς. Και το αποδεικνύουν καθημερινά οι κρατούντες που κινούνται με μια λογική. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι για πολλά χρόνια ονειρευόντουσαν την εξουσία. Τώρα και δεν το πιστεύανε ποτέ. Ναι, δεν το πιστεύανε ποτέ. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο το όνειρο να τον καταλείπεις. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Καράκουλε, πολύ ωραία η κουβέντα μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Χαρά, περιμένω την Κυριακή στον κοδίγιο, 11 η ώρα στο επιμελητήριο. Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε καλά. Καλή σας μέρα.